Καλημερίζω τον Γενικό Διευθυντή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, τον κύριο Αχιλλέα Τζέμο. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Σας ακούω. Τον πρόλογο τον ακούσαμε, τον ακούσατε που έκανα. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοτώνουν ανθρώπους που αναζητούν ασφάλεια, και μέσα από αυτό τον τίτλο και τις πρώτες σας αναφορές για αυτά που ενδεχόμενα δεν έγιναν, αυτά τα οποία δεν υπάρχουν ως πολιτική, καταγράφεται με τον πλέον οδυνηρό τρόπο το τι αντιμετωπίζεται από τη δική σας την πλευρά, πώς αντιμετωπίζετε και πόσες προσπάθειες κάνετε για να ανακουφίσετε αυτούς τους ανθρώπους. Πάρτε τα εσείς από την αρχή, κύριε Τζέμο. Ναι, καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το χρόνο να αναδείξουμε ένα θέμα το οποίο έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν να το κάνουμε. Να ξεκινήσω με τη γενική εικόνα. Η γενική εικόνα είναι άκρως ανησυχητική. Θεωρούμε ότι το ναυάγιο αυτό ήταν απλά μια τραγωδία η οποία θα συνέβαινε κάποια στιγμή, ήταν αναπόφευκτο, και πολύ φοβάμαι πραγματικά ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια γεγονότα. Αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί η στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επενδύσει όσο περισσότερο γίνεται στην αποτροπή, στην περαιτέρω να δυσκολέψει περαιτέρω την πρόσβαση των ανθρώπων αυτών οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους για συγκεκριμένους λόγους, αναζητώντας ασφάλεια και προστασία, κάνοντάς το όλο και πιο δύσκολο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ροές να είναι πλέον από διόδους οι οποίες είναι ακόμα πιο επικίνδυνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση των ροών, παραδείγματος χάρη από την Τουρκία, που αποφεύγουν πλέον τα νησιά, τα κοντινά στη Τουρκία, επειδή πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κανείς και υπάρχει και ο κίνδυνος της επαναπροώθησης, και επιλέγουν να πάνε κατευθείαν στην Ιταλία ή από τη Λιβύη στην Ιταλία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερα ναυάγια, περισσότερους νεκρούς. Να σας δώσω κάποιους ενδεικτικούς αριθμούς. Πέρυσι, το 2022, είχαμε καταγεγραμμένους 1.417 νεκρούς ή αγνοούμενους. Καταγεγραμμένους, θεωρούμε ότι το νούμερο αυτό είναι πραγματικά πολύ υψηλότερο. Και φέτος, έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, πολύ φοβάμαι ότι ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος στο τέλος του χρόνου. Αυτό είναι κάτι το οποίο φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Πρέπει να υπάρχει υπό την αιγίδα των κρατών μελών πιο συντονισμένη και ξεκάθαρη έρευνα και διάσωση. Αυτή τη στιγμή έχει ποινικοποιηθεί η έρευνα και διάσωση από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Βάσει νόμου δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, και βλέπουμε όλο και περισσότερο ανθρώπους να παίρνουν αυτές τις διόδους, τις πολύ επικίνδυνες. Ως αποτέλεσμα έχουμε αυτό το ναυάγιο και πολλά άλλα, και πολύ φοβάμαι και άλλα τα οποία θα σημούν το επόμενο διάστημα. Σε αυτό το ναυάγιο που έγινε ανοιχτά της Απείλου, δώσατε τη συνδρομή σας, και δώσατε τη συνδρομή σας άμεσα και από την Καλαμάτα, αλλά και στο κέντρο της Μαλακάσας, στο οποίο μεταφέρθηκαν. Πηγαίνετε λοιπόν τώρα σε εκείνα τα οποία πρέπει να ξέρει ο καθένας από εμάς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς τις μαρτυρίες και τη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Δώσαμε την παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας στους επιζώντες του ναυαγίου του 87. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς έχουμε αναπτύξει αρκετά μεγάλη τεχνογνωσία λόγω των πολλών τραγικών συμβάντων που είχαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Οι περιγραφές και οι μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών είναι πολύ δύσκολο κανείς να τις... Πριν πάτε στις μαρτυρίες, 87 επιζώντες οι οποίοι υπέφεραν από εγκάβματα, όπως λέτε εσείς, από τραυματισμού και τραυματισμούς από την έκθεση στο θαλασσινό νερό και στον ήλιο, ναι? Ναι, ήταν σε άθλια κατάσταση.
Είχαν υπογλυκαιμικό σοκ, είχαν να φάνε μέρες, ήταν τα εγκάβματα από τον ήλιο. Το ταξίδι, να πάμε λίγο πίσω, γιατί η έκθεση σε βία και σε πολύ δύσκολες συνθήκες ξεκίνησε από τη Λιβύη. Λοιπόν, εκεί έχουμε μαρτυρίες για ξυλοδαρμούς, για άσκηση βίας και φυλάκιση και πολύ, πολύ δύσκολες συνθήκες. Μπήκαν σε αυτό το πλοίο. Το ταξίδι επίσης ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Κάποια στιγμή δεν είχαν νερό, δεν είχαν φαγητό, ήταν κάτω από τον ήλιο. Και βέβαια όλο αυτό κατέληξε στο ναυάγιο, όπου έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι άκουγαν τους δικούς τους ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια, να πνίγονται, περίμεναν για ώρες. Και αυτό το τραύμα, τα τραύματα τα σωματικά κάποια στιγμή θα ακολουθούν. Το τραύμα το ψυχολογικό όμως που έχουν βιώσει αυτοί οι άνθρωποι δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορέσει να γιατρευτεί. Πώς επέβαιναν πάνω στο πλοίο τελικά, τι σας είπα? Κοιτάξτε, κανένας δεν ξέρει με ακρίβεια. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν από 600 μέχρι 750, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή οι επιζώντες είναι 87 και ίσως κάποιοι ακόμα οι οποίοι νοσηλευόντουσαν κτλ. Να πω είναι γύρω στα 100 άτομα, οπότε οι νεκροί, παύλα αγνοούμενοι, που δεν θεωρώ ότι είναι λίγο εφημισμός πλέον το αγνοούμενος, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι έχει σωθεί κάποιος από αυτούς, είναι μεταξύ των 500, μπορεί να είναι και 600. Αυτή είναι στο βυθό της θάλασσας αυτή τη στιγμή, πολλά χιλιόμετρα κάτω. Και δεν ξέρω και αν θα μπορείς κανένας να σύρει τα πτώματα της ορούς αυτών των ανθρώπων για να μπορείς να ταυτοποιηθούν. Είναι μια εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση και πολύ φοβάμαι ότι θα μείνουν εκεί που είναι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι μια εξαιρετικά, εξαιρετικά τραγική ιστορία όλη αυτή. Η συντονίστρια των γιατρών, η ιατρική συντονίστρια των γιατρών χωρίς σύνορα, λέτε ότι οι επιζώντες έλεγαν πως καλούσαν σε βοήθεια, περίμεναν για ώρες, έβλεπαν τους φίλους τους να πνίγονται και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, και επίσης ότι το ταξίδι ήταν από τη Λιβύη προς την Ιταλία, ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Τι ακριβώς έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι, τι σας είπαν, τι σας έλεγαν? Κοιτάξτε, ήταν ένα πλοιάριο το οποίο ήταν γεμάτο κόσμο. Κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, από ό,τι έχουμε ακούσει από τους ανθρώπους αυτούς, οι προμήθειες τελείωσαν, το νερό τελείωσε. Ήταν στριμωγμένοι κάτω από τον ήλιο. Προφανώς θα υπήρχαν και εντάσεις και αγωνία και ανησυχία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτό όλο κατέληξε κάποια στιγμή στη βύθιση του πλοίου. Όλα τα σκέλη του ταξιδιού αυτού για μένα είναι ένα παράδειγμα το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η πολιτική αποτροπής. Καταρχήν έχουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εκχωρήσει τις υποχρεώσεις της να παρέχει ασφάλεια και προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους στις αρχές της Λιβύης, οι οποίες έχουν λάβει πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε να ενισχύσουν με σκάφη του λιμενικού κτλ. Έχουμε μαρτυρίες για άσκηση πολύ σκληρής βίας στη Λιβύη, με παραβίαση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος. Όσοι καταφέρνουν τελικά, με όποιον τρόπο μπορείτε να φανταστείτε, να φύγουν από εκεί, μπαίνουν σε ένα πλοίο το οποίο είναι ένα κινητό φέρετρο για να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Αν τα καταφέρουν, είναι πολύ πιθανό ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορέσουν να φτάσουν, βέβαια, στη ξηρά για λόγω των επαναπροωθήσεων ή για κάποιους άλλους νομικούς λόγους. Λοιπόν, κάθε σκέλος αντιμετωπίζει εμπόδια, είτε φυσικά, είτε νομικά, είτε άλλου είδους, είτε βίας. Θεωρώ ότι είναι μια πολιτική η οποία δίνει έμφαση μόνο στην αποτροπή, και αυτό εις βάρος
της υγείας, της επιβίωσης των ανθρώπων αυτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μας είναι λάθος. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαροποιεί κανένα. Είπατε πριν από λίγο ότι οι πληγές του σώματος μπορεί να κλείσουν, αλλά οι πληγές στις ψυχές θα παραμείνουν για πολύ ανοιχτές, για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αν ποτέ αυτές οι πληγές κλείσουν. Εσείς αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζετε να τους περιθάλπτετε, να τους βοηθάτε, κύριε Τζέμο? Ναι, εμείς ολοκληρώσαμε το πρώτο σκέλος της ψυχολογικής βοήθειας στη δομή της Μαλακάσας, η οποία διήρκησε περίπου 7 με 8 ημέρες. Τους είδαμε όλους, κάναμε συνεδρίες και ατομικές και σε γκρουπ, και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πού θα μεταφερθούν, πού θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί, αν θα πάνε σε κάποια άλλη δομή, ώστε να συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε με ψυχολογική υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε εκεί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά και οι δικές μας οι δυνατότητες φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Θεωρώ ότι δίνουμε μία μάχη η οποία είναι πάρα πολύ άνηση, και νομίζω το πρόβλημα δεν είναι στη διαχείριση, το πρόβλημα είναι στο πώς είναι στημένη αυτή τη στιγμή η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα μείνω σε τρία σημεία από την ανακοίνωσή σας, και αυτά τα τρία σημεία θα τα διαβάσω, κύριε Τζέμο, γιατί όσο ευγενικά ή καλυμμένα είπατε κάποια πράγματα, εγώ δεν είμαι αυτής της στάσης, και θα τα πω ακριβώς έτσι όπως τα αναφέρατε, ακόμα και αν αυτή η ώρα, πρωινή ώρα, μπορεί κάποιος να μην τους βοηθάει στο δικό τους το ξύπνημα ή στην εκκίνηση μιας καινούργιας ημέρας. Οι επιζώντες είπαν στις ομάδες μας πως καλούσαν σε βοήθεια, περίμεναν για ώρες και είδαν τους φίλους τους να πνίγονται, λέει η ιατρική συντονίστρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Μας μίλησαν για τη φρίκη που έζησαν στη Λιβύη, βασανιστήρια, ξυλοδαρμός, κράτηση στην έρημο για μέρες και εβδομάδες, χωρίς φαγητό ή νερό. Ένας νεαρός Σύρος είπε ότι ήθελε να πεθάνει κάθε μέρα που βρισκόταν στη Λιβύη. Σύμφωνα με επιζώντες που μίλησαν στο προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, στο πλοίο επέβαιναν περίπου 300 άτομα από το Πακιστάν. Μόνο 12 είναι γνωστό ότι επέζησαν. Υπήρχαν επίσης πολλές γυναίκες και παιδιά στο κάτω κατάστρωμα του σκάφους. Μόνο 8 ανήλικοι έχουν βρεθεί ζωντανοί. Ένας επιζών περιέγραψε το ταξίδι και το ναυάγιο στο προσωπικό των γιατρών. «Δεν είχα πιει νερό για 2 ημέρες, αλλά έκλαιγα τόσο πολύ που δεν ένιωθα δίψα. Όταν το πλοίο αναποδογύρισε, κρατήθηκα από ένα μεταλλικό αντικείμενο για να σώσω τη ζωή μου. Έβλεπα ανθρώπους να πέφτουν τριγύρω, να συνθλίβονται σε μέρη της βάρκας και να χτυπιούνται από τα κύματα. Μέρα και νύχτα ακούω ακόμα τις κραυγές και τα ουρλιαχτά των ανθρώπων. Τον ήχο του λαιμού τους να φουσκώνει από το θαλασσινό νερό και να υποφέρουν καθώς πνίγονταν». Αυτή την ανακοίνωση ως δημόσιο κτήμα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να την έχουν κρατήσει υπουργοί, παρατρεχάμενοι, Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόεδροι και παραπρόεδροι όλων των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι και πρόσφατα συνεδρίασαν προσπαθώντας να βρουν μία λύση για το μεταναστευτικό. Άδικος βέβαια κόπος, αλλά είναι οι μαρτυρίες των ανθρώπων που δεν έφυγαν από το σπίτι τους γιατί το επέλεξαν, αλλά υπήρχε λόγος για να φύγουν. Ναι, καλά, κανένας δεν φεύγει από το σπίτι του επειδή του ήρθε μία μέρα να πάει μία βόλτα στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους, γιατί βρίσκονται σε κίνδυνο, γιατί δεν έχουν γιατί η κατάσταση οικονομική ή η κατάσταση της ασφάλειας είναι πάρα πολύ προβληματική, αναγκάζονται να φύγουν. Να πω και εγώ, να γίνω λίγο κυνικός, έχουμε ακούσει λόγια συμπάθειας και, πώς να το πω έτσι, φαινομενικής αλληλεγγύης κάθε φορά που σημαίνει ένα τέτοιο τραγικό συμβάν, και ακούμε και ευχολόγια ότι ναι, και να δούμε αυτό, να δούμε εκείνο. Κάποια στιγμή περνάνε οι μέρες, ο κόσμος ασχολείται με κάτι άλλο και πάμε πάλι από την αρχή. Το νέο σύμφωνο το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται
και είναι έτοιμο προς ολοκλήρωση για, που αφορά το μεταναστευτικό, για άλλη μια φορά βάζει ως προτεραιότητα την αποτροπή, την περαιτέρω δυσκόλευση των, της διαδικασίας ώστε κάποιος να μπορεί να ζητήσει άσυλο, και η ασφάλεια των ανθρώπων, η προστασία των ανθρώπων αυτών είναι ίσως το τελευταίο διακύβευμα. Άρα λοιπόν να τα ακούσουν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά να μην τους πει από το ένα αυτή και να βγει από το άλλο μετά από μία-δύο εβδομάδες, όταν όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα βρουν κάτι άλλο να καλύψουν και ο κόσμος θα ξεχάσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει άμεσα, πρέπει να δοθεί έμφαση αυτή τη στιγμή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε ως αναγκαίο κακό το να γίνεται η Μεσόγειος κάθε χρόνο και ένας μεγαλύτερος στάφος. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα πίσω και να πούμε ποιοι είμαστε ακριβώς, δηλαδή τι ακριβώς αντιπροσωπεύουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που θέλουμε για αυτή την περιοχή? Είναι, δεν ξέρω, για μένα μου φαίνεται δυσβάσταχτο να αισθάνομαι ότι είμαι πολίτης όταν αυτά συμβαίνουν κάτω από την ευθύνη των κρατών. Είναι κάτι το οποίο δυσκολεύομαι και δυσκολευόμαστε ως γιατροί χωρίς σύνορα να το καταπιούμε απόλυτα. Κύριε Τζέμου, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.